πηγαίνετε στο εξοχικό σας Σαββατοκύριακο και βλέπετε την κεραία και έχει πέσει κάτω από τον αέρα, από την κακοκαιρία, ή απλά θέλετε να βγάλετε μία τηλεόραση έξω στο μπαλκόνι επειδή είναι καλοκαίρι, επειδή έχει μουντιάλ, για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να φτιάξετε μία κεραία. Με ένα από αυτά τα τέσσερα υλικά, ένα κατσαβιδάκι δοκιμαστικό, ένα κομμάτι καλώδιο 30 πόντους, μία παλιά κρεμάστρα μεταλλική ή ένα συνδετήρα, με ένα από αυτά τα τέσσερα θα φτιάξουμε την τέλεια κεραία. Οι καινούριες τηλεοράσεις εδώ και κάποια χρόνια έχουν ενσωματωμένο ψηφιακό δέκτη, οπότε και να μην έχουμε και τόσο καλή κεραία, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί ακόμα και 20-25% σήμα να μας φέρει, μπορούμε να δούμε άνετα τηλεόραση, γιατί ή θα παίξει αν έχει λίγο σήμα ή δεν θα παίξει. Δεν είναι όπως οι παλιές που αν δεν είχε 70-80% σήμα μας έκαναν χιόνια. Οι δοκιμές που θα κάνω θα γίνουν όλες με ένα TAF κεραίας, για να μην καταστρέψουμε το βίσμα της κεραίας της τηλεόρασης βάλε-βγάλε. Ξεκινάμε να φτιάξουμε μία κεραία με μία κρεμάστρα παλιά μεταλλική που έχουμε, την οποία την έχουμε τη λήξη, θα σας δείξω τον τρόπο, με σχήμα σαλίγκαρου. Θα βάλουμε και τα διαγνωστικά να δούμε τι σήμα θα μας κατεβάσει. Να σας πω ότι η περιοχή που γίνεται η δοκιμή είναι σε σχετικά καλό σημείο. Βλέπετε ότι έχει σχεδόν 100% και ποιότητα σήματος και λήψη. Είμαστε μακριά από τον ημιτό, αλλά τον έχουμε απέναντι. Αν ήταν μέσα στο σπίτι θα είχαμε 20-30% λιγότερο σήμα. Τώρα θα δούμε με ένα καλώδιο, 2,5 χαλκό που μπορείτε να βρείτε κάπου στο σπίτι σας, αν είναι ανάγκη και θέλετε να φτιάξετε κεραία. Να δούμε τι σήμα θα μας φέρει. Βλέπετε πως είναι τυλιγμένο. Να δούμε τι σήμα θα μας φέρει στη διάγνωση. Είναι λιγότερο από την κρεμάστρα, είναι γύρω στο 70%, ανεβοκατεβαίνει βασικά, βλέπετε πως είναι τυλιγμένο, μία ευθεία και πάνω γίνεται περιστροφικό. Παίζει από 90, ανεβοκατεβαίνει, από 70 έως 100. Πάμε να δούμε με ένα κατσαβίδι που θα καρφώσουμε πάνω στο TAF. Οι δοκιμές γίνονται επί τόπου για να βλέπετε και την απόδοση σε κάθε εξάρτημα που βάζω στην κεραία. Βλέπετε ότι έχω βάλει το κατσαβίδι πάνω στο TAF και μετά το βάζω στη τηλεόραση. Πάμε να δούμε το κατσαβίδι, ένα απλό δοκιμαστικό κατσαβίδι, τι σήμα θα μας φέρει στην τηλεόραση. Αγγίζει το τέλειο. 99% ισχύ και 100% ποιότητα. Με ένα κατσαβίδι πάνω σε ένα TAF. Αν υπάρχει ανάγκη δηλαδή να δείτε τηλεόραση και δεν έχετε κεραία, βλέπετε ότι και με αυτό μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Έχω δει πολλά βίντεο στο YouTube που δείχνουν πως φτιάχνεις μια κεραία, αλλά τα περισσότερα δεν δείχνει το αποτέλεσμα. Δείχνει απλά ότι παίζει τηλεόραση. Εγώ σας δείχνω και την ποιότητα του σήματος που φέρνει και την ισχύ του σήματος. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ σε μένα είναι φάτσα ο ημιτός και μπορεί να έχω καλύτερο αποτέλεσμα. Αν ήσασταν σε κάποια άλλη περιοχή, ίσως να είχατε 20-30% λιγότερο, αλλά και με 20-25% σήμα παίζει κανονικά. Πάμε να δούμε τώρα με ένα συνδετήρα, τον οποίο έχουμε φτιάξει κατά αυτόν τον τρόπο. Πάμε να δούμε τη διάγνωση που θα μας κάνει η τηλεόραση, πόσο σήμα φέρνει. Όπως βλέπετε,
94%. Ένας απλός συνδετήρας. 94% σήμα. Ισχύς. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο και μόνο, αντί να βάλετε εγκατάσταση κεραία στο μπαλκόνι ή να φτιάξετε οτιδήποτε, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε τηλεόραση χωρίς να έχετε περιττά καλώδια να κρέμονται. Και με καταρακτώδη βροχή. Βλέπετε, δεν υπάρχει ορατότητα. Κάντε ένα like αν σας άρεσε το βίντεο. Και μην ξεχνάτε να γραφτείτε συνδρομητές στο κανάλι μου.